πάμε γρήγορα γρήγορα παιδιά για ένα ρεπορτάζ να ακούσουμε. Ένα ρεπορτάζ το οποίο αποδεικνύει ότι υπάρχει και αυτή η τηλεόραση. Υπάρχει η καλή τηλεόραση, υπάρχει η τηλεόραση που προβληματίζει, η τηλεόραση, η υπαρξιακή αν θέλεις η τηλεόραση. Θέλω, εξήγησε στο ακροατήριο τι είναι αυτό που θα ακούσουν, γιατί εμείς ακόμα δεν το πιστεύουμε. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί ανήκει στο Μένιο Σακελαρόπουλο, τον αγαπημένο μας Μένιο Σακελαρόπουλο, τον αθλητικό συντάκτη του Μέγα. Ο οποίος όμως δεν είναι μόνο αθλητικός συντάκτης. Όχι, κυρίως δεν είναι αθλητικός συντάκτης. Αθλητικός συντάκτης δεν τον λες εύκολα. Συγγραφέας, ένας άνθρωπος πολυπράγμων, είναι άνθρωπος πολλών διαστάσεων. Του πνεύματος. Ένας διανοούμενος, Πέτρο. Και το πνεύμα του τον οδήγησε για ρεπορτάζ, για θέμα που λέτε. Αυτό το ρεπορτάζ που θα ακούσετε ακούστηκε το πρωί. Αν είναι στον Καμπουράκι Οικονομία, 7 και 10. Το πρωί, παιδιά. Πρωί. Έβαζε Καμπουράκι Οικονομαία και άκουγες αυτό. Ένθα, ου και στη λύπη, ου πόνος, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Πήγε στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Όλε, όλε, όλε. Έτσι ξεκίνησε, ατελεύτητος. Και συνέχισε. Ποτισμένα από ωκεανούς δακρύων, βουβά στον ανίποτο πόνο, αυτά τα κυπαρίσια φυλάνε τις ψυχές που φτερούγησαν, σιγοψιθυρίζοντας τη ματαιότητα. Και τη μνήμη όμως, κραυγάζει στη σιωπή η ιστορία που στην ίστατη στιγμή του ανθρώπου δεν κάνει διακρίσεις. Ένα κομμάτι γης για όλους. Και να κάνεις πρωί-πρωί, ένα 7 και 10, ένα κομμάτι γης για όλους. Τι ωραία γλώσσα εκεί που λέει για τα κυπαρίσια, τα ακίνητα, είναι, σκέφτομαι πως κάπως έτσι θα περιγράφει και εκτέλεση φάουλ. Είναι κάθοντες, ένα κομμάτι γης για όλους. 7 και 10. Το βλέπουν γέρινα το πρωί. Μην τους τα λέτε αυτά τη τηλεόραση. Γιατί για τους νέους είναι ευχάριστα. Όχι, αλλά ο άλλος δεν είναι κοντά. Τα φιλιά μας στον αρχισυντάκτη της εκπομπής εκείνης που, δηλαδή πραγματικά είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, είναι να έχεις όραμα για τη δουλειά σου. Και μετά από αυτό το μεγαλειώδες intro που ακούσατε, σε δύο κομμάτια, ξεκινά η ξενάγηση στους ωραίους τάφους του ωραίου πρώτου νεκροταφείου της Αθήνας. Όταν σβήνει το καντήλι, κοιμούνται δίπλα-δίπλα πρωθυπουργοί, ο Χαρίλαος Τρικούπης δυστυχώς επτοχεύσαμεν, ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο Γεώργιος και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Γεώργιος Ράλης, το όχι του Ιωάννη Μεταξά, μέχρι δικτάτορες, Γεώργιος Παπαδόπουλος, το χώμα δεν ξεχωρίζει κανέναν. Εδάψανε το όχι. το κάνανε νέο, αλλά... το χώμα... Πρωί, δεν ξεχωρίζει κανέναν, δεν ξέρετε. Γιατί εμένα όλες τις ώρες θα με ενοχλούσε αυτό το ρεπορτάζ. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι δεν έχει βάλει στα ονόματα, μετά ακούγεται όλε. Ναι. Ένα όλε ήθελε, κατά την ταπεινή μου άποψη. Ναι, η ζωή εδώ τελειώνει. Αλλά σβήνει το καντήλι. Πώς να σβήσει το καντήλι ενός Θόδωρου Κολοκοτρώνη. Σιγά διαβάτη, εδώ κοιμάται ο γέρος του Μοριά, τον ύπνο του μην ταράξεις. Ατάραχος παραδίπλα, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Μπουρλοτιέρης Κωνσταντίνος Κανάρης, ο Φιλικός Εμμανουήλ Ξάνθος, ο στρατηγός Μακρυγιάννης, δίχως τα απομνημονεύματά του, παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, στο άλμα της ιστορίας. Ποιο είναι το άλμα της ιστορίας? Επίδειξε ιστορία από κάπου και πήγε κάπου αλλού. Να πούμε το Μακρυγιάννη, τον θάψανε χωρίς τα απομνημονεύματα. Αυτό δεν έχει κάτι να διαβάζει, παιδιά. Αυτό ναι. Είναι φοβερό το πράγμα. Βαρετά πολύ θα έχει περάσει. Όπως θα διαπιστώσατε, επειδή είναι και συγγραφέας ο Μένιος. Κυρίως συγγραφέας. Ο αφηγηματικός τρόπος με τον οποίο κάνει την ξενάγηση κλιμακώνεται. Δηλαδή το έχουμε κόψει και εμείς έτσι, ξεκινάει πιο ήρεμα. Τι ήρεμα, ξεκινάει. Δεύτερο τελευταίο ένα σπασμό ξεκινούσε. Ενώ η ξενάγηση, κατάλαβε. Ναι. Σβήνει το καντήλι σου μετά. Ναι, όλα ωραία. Συνεχίζει τη ξενάγηση. Αυτή τη φορά χρησιμοποιούμε στίχους τραγουδιών όταν περνάμε από τάφους τραγουδιστών. Να προειδοποιώ το κρατήριο, γιατί οδηγείται κάποιοι. Ναι. Ναι, για να κάνει πιο ωραία, πιο high την όλη μετάδοση. Όλους μαζί τους δένει το σκηνή της ιστορίας και για όλους προσεύχεται ο άγγελος της σιωπής. Συνεφιασμένη Κυριακή, που δεν λέει κουβέντα, κρατάει κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα, μικρός διαβάτης που στέκεται συγκινημένος, μάνα μου Ελλάς, ακόμα θρυνείς τα παιδιά σου. Εμείς λέμε την εκπομπή μας ό,τι να είναι, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είμαστε πολύ λίγοι για να φέρουμε αυτόν τον τίτλο από τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Μένιο, τον Σακελαρόπουλο, τον μεγάλο Έλληνα πυλωρό. Και κάποια στιγμή η βόλτα στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, που όλοι θέλουμε να ακούσουμε πρωί-πρωί στην εκπομπή που βλέπουμε, τελειώνει με τα παρακάτω λόγια.
Βασιλεύσει στρατιώτης ή πλούσιος ή παίνης ή δίκαιος ή αμαρτωλός, όλοι εδώ, με την ιστορία να ξυπνά και να κοιμάται, αλλά να είναι εδώ, άσβεστη, για να μας θυμίζει ότι εκείνο που δεν χάνεται ποτέ είναι η μνήμη. Αιώνια μνήμη στο μεγάλο ταξίδι. Στο διάολο. Πραγματικά στο διάλογο, δηλαδή. Στο βασιλιά πρωινιάτικα. Ή πένις, λέει το... Ναι, ή πένις. Ή έιναλ, ή πένις. Ή πέος. Βασιλιάς ή πέος. Ναι. Και... όλοι εκεί είναι. Όλοι εκεί. Και οι βασιλιάδες και τα πέοι. Και το τρίτο νεκροταφείο και το δεύτερο νεκροταφείο. Δεν είναι όλοι εκεί. Βασιλιάδες και πένις. Εμείς είμαστε οι Μένι Ζακελαρόπουλοι, είμαστε για το πρώτο. Τώρα δεν έχει πένις εκεί. Δεν έχει πένις στα άλλα... Όχι, εκεί δεν έχει πένις.